Κύριε της κυβέρνησης, την ώρα που χτυπάτε ανέτια, απρόκλητα, ανελαίητα, απεργού στη Θεσσαλονίκη, τους έρηδες στα δικαστήρια σιδηροδέσμιους και με ανυπόστατες και στημένες κατηγορίες, γιατί διαδήλωνε ενάντια στον πυριαστικό πόλεμο, ενάντια στις δυνάμεις του πολέμου, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, συμμάχων και συμπολεμιστών του Ζελένσκι και των ναζιστών, την ίδια ώρα χειροκροτάτε τον Ζελένσκι και τους Ναζί του τάγματος Αζόφ, όπως οι ίδιοι εξάλλου το δήλωσαν, μιλώντας στη Βουλή με πρόσκλησή σας. Αν τι να πει άλλος, πέρα από ντροπή. Ο λαός χρειάζεται να βγάλει τα συμπεράσματά του, να δυναμώσει την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στις δυνάμεις του κεφαλαίου που συγκρούονται για το ποιος θα αρπάξει τον πλούτο, χύνοντας το αίμα του οι λαοί για το αφέντητο ψωμί, να γίνεται πρόσφυγας και να ζει τις τραγωδίες των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων. Έτσι θα εκφράσει την πραγματική αλληλεγγύη στο λαό της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το παρόνομο σχέδιο έχει τον παραπλανητικό τίτλο «Δουλειές ξανά». Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ρυθμίσεις που δήθεν θα στηρίξουν τον άνεργο να βρει δουλειά. Η ανεργία, κύριε, είναι σύμφυτη με αυτό το σύστημα, με αυτή τη μορφή οργάνωσης της οικονομίας, το καπιταλιστικό σύστημα, με την ατομική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Αποτελεί όπλο στα χέρια του κεφαλαίου ενάντια στην εργατική τάξη. Είναι το όχημα επιβολής μεσαιωνικών εργασιακών σχέσεων, κατάργηση των δικαιωμάτων, αφαίρεση των όποιων κατακτήσεων. Ο νόμος Χατζηδάκη, που αποτελεί πολυεργαλείο ανατροπών και αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, οδηγεί και αυτό σε μεγαλύτερη ανεργία. Η πολιτική του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων και των κομμάτων που το υπηρετούν, για να βγατίζει τα κέρδη του όλο και περισσότερο, οδηγεί όχι μόνο σε μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, αλλά και σε μεγαλύτερη ανεργία. Ένα κομμάτι της εργατικής τάξης ζει τον εφιάλτη της ανεργίας. Δεν υπάρχει σήμερα εργατική οικογένεια που να μην έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. Δεν υπάρχει εργατικό σπίτι που να μην βιώνει μισό μεροκάματο, μισό μισθό, μισή ζωή. Χιλιάδες εργαζόμενοι συνθλίβονται στις μιλόπετρες της ανεργίας, της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας. Η απειλή της απόλυσης κρέμεται πάνω από το κεφάλι του εργάτη και της εργάτριας. Τη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα την καταργήσατε, γιατί αποτελεί εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα στην παραπέρα αύξηση των κερδών. Μια θέση δουλειάς τη μοιράζεται σε δύο, σε τρεις, τα τρίωρα, τα τετράωρα κυριαρχούν με συμβάσεις μιας μέρας, λίγων μηνών. Είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που άσκησαν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Οι πολιτικές που ασκούνται υπηρετούν τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και γεννούν βάσανα για την εργατική τάξη. Η αιτία λοιπόν της ανεργίας έχει να κάνει με το ποιος κάνει κουμάντο στην ανάπτυξη, ποιον υπηρετεί η ανάπτυξη. Βρίσκεται στην εξουσία του κεφαλαίου, στην κυριαρχία των μονοπωλίων. Εκεί είναι η αιτία της. Η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόβλημα της ανεργίας, είναι υποκριτική, αναποτελεσματική και άκρως επικίνδυνη. Η συνέχιση της πολιτικής της λεγόμενης επιδότησης της εργασίας, αντί της ανεργίας, επιβάλλει στους εργαζόμενους ακόμα πιο σκληρούς όρους εκμετάλλευσης. Μοιράζονται μεταξύ τους τις συνέπειες της κρίσης, τα βάρη όλων των μέτρων, μνημονιακών και αναπτυξιακών, της ανεργίας με τις ελαστικές μορφές, τους μισθούς και τα μεροκάματα πείνας. Στο όνομα της επιδότησης της εργασίας, στερούν από τη συντηρητική πλειοψηφία των ανέργων το επίδομα ανεργίας. Επιχορηγούν την καπιταλιστική εργοδοσία με τεράστια ποσά και μοιράζουν την ανεργία σε περισσότερους εργαζόμενους, καταδικάζοντάς τους στην υποαπασχόληση και στη φτώχεια. Πόροι που προέρχονται μόνο από τους εργαζόμενους μεταφέρονται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Το νομοσχέδιο έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων νόμων που εξέτρεψαν τον οργανισμό από το ρόρο και την αποστολή του. Από το 1990 και μετά
οι ανατροπές δεν σταμάτησαν. Στο στόχο σας μπαίνουν οι άνεργοι. Επιτίθεστε ακόμη και στις ηχειώδεις παροχές για την προστασία των ανέργων. Περιλαμβάνει προβλέψεις για ενεργοποίηση του ποινολογίου για τους ανέργους, στενότερη σύνδεση της υπηρεσίας με τις επιχειρήσεις, παραπέρα ανακύκλωση της ανεργίας, διαρκή κατάρτιση, επανακατάρτιση και μετακίνηση των ανέργων από τη μία ληξιπρόθεσμη θέση εργασίας στην άλλη. Η προώθηση των ρυθμίσεων αυτών συνοδεύεται από συκοφαντίες της κυβέρνησης για ανέργους ρετυρέ που υποτίθεται ότι καταχρώνται τις παροχές του οργανισμού. Την ευθύνη της ανεργίας τη χρεώνεται στον ίδιο τον άνεργο. Αυτός φταίει που είναι άνεργος, έτσι λέτε, ελλιπώς καταρτισμένος, φταίει που δεν ικανοποιείται με τους όρους εργασίας της όποιας δουλειάς του προσφερθεί και φυσικά τιμωρείται και για τα δύο. Με διαγραφή από το Μητρό των Ανέργων για 6 μήνες αν παραλείψει τη σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης, αν αρνηθεί ή δεν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα κατάρτισης και για 2 χρόνια εάν αρνηθεί να τοποθετηθεί σε υποδεικνυόμενη σε αυτόν εργασία από τη ΔΥΠΑ, όπως μετονομάζεται τον ΟΑΕΔ. Η κυβέρνηση θεωρεί παρέμβαση για την ανεργία την πρημοδότηση της σύνταξης ατομικού σχεδίου δράσης με 300 ευρώ εφάπαξ και την εξασφάλιση δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταργεί με το νομοσχέδιο το λογαριασμό μέσω του οποίου εξασφαλίζονταν η διενέργεια ελέγχων από τον ΟΑΕΔ, των προγραμμάτων απασχόλησης. Ποιους ωφελεί αλήθεια η διάθεση κονδυλίων χωρίς τη δυνατότητα επιτόπιου ελέγχου? Ρητορικό το ερώτημα. Προφανώς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ανοίγουν, λέγεται, δουλειές ξανά. Όχι όμως για τους ανέργους. Αυτές θα ανοίξουν για όλα τα παράσιτα που εμπορεύονται την ανάγκη για εργασία, που σαν τα κοράκια και με το αζημίωτο θα παρέχουν βραχύβιες υπηρεσίες αμφιβόλου και ανύπαρκτης ποιότητας. Θα αυξήσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων αφού θα εξασφαλίζουν τζάμπα εργασία. Την προηγούμενη περίοδο, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου, ως ήθιστε, η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της εξαπόλυσαν ένα απίστευτο κρεσέντο ψεμάτων όσον αφορά τις παροχές και τα επιδόματα. Όσοι έχουν εμπλακεί άμεσα ή έμεσα με τις διαδικασίες επιδότησης, οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι που όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκαν είτε στις ουρές είτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΕΔ, μπλεγμένοι με τους όρους και τις προϋποθέσεις για το δικαίωμα στην επιδότηση, όσοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα μεμοριοδοτήσεις, όσοι ήταν δικαιούχοι κοινωνικών παραγών, γνωρίζουν, κύριε Υπουργέ, από πρώτο χέρι πόσο ψεύτικες είναι οι αναφορές της κυβέρνησης για τον οργανισμό και τις παροχές του. Ο στόχος αυτής της επίθεσης είναι παραπάνω από σαφής. Να έχουν οι ενδραστικές ρυθμίσεις την αποδοχή ή την ανοχή, ώστε να διαλυθεί συνολικά το πλέγμα προστασίας των ανέργων και να υπάρχουν μόνο υποτυπώδεις παροχές. Ναι, οι παροχές του υπάρχοντος οργανισμού δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανέργων. Δεν στηρίζουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Αγωνιζόμαστε και στηρίζουμε τα αιτήματα των συνδικάτων που παλεύουν για τη διεύρυνση των κοινωνικών παροχών, την αύξηση του επιδόματος ανεργίας, των επιδομάτων προστασίας, τις παροχές κοινωνικού τουρισμού και άλλων προγραμμάτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, την επανασύσταση των οργανισμών του ΟΕΚ και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του έργου τους, που η κατάργησή τους έχει την υπογραφή και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια που αρνήθηκε να επανασυστήσει τον οργανισμό. Το παρόν νομοσχέδιο όχι μόνο δεν έρχεται να αντιμετωπίσει την αξιοπρεπή διαβίωση του ανέργου, αλλά έρχεται να καταργήσει και αυτά που είχε κατακτήσει με αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια επιδοτείται 1 στους 11 ανέργους, 1 στους 12 των καταγραμμένων ανέργων με το ποσό των 400 ευρώ, όταν σχεδόν όλη την προηγούμενη δεκαετία ήταν κολλημένο βέβαια στα 360 ευρώ. Για να πάρει κάποιος άνεργος στο επίδομα του μακροχρόνιου ανέργου, υπάρχουν όροι αλλά και εισοδηματικά κριτήρια που έρχονται κόντρα στα ψέματα της κυβέρνησης και στις αρχικές αναφορές που σιγά σιγά και μπροστά στα τερατώδη ψέματα άρχισαν να το μαζεύει.
Τόσο το τακτικό επίδομα ενεργείας, όσο και το επίδομα του μακροχρόνια ανέργου φτάνουν στο υπέρογκο ποσό των 200 ευρώ. Και αυτό για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες. Για χρονικό διάστημα 4 χρόνων υπάρχει πλαφόν επιδότησης που φτάνει στις 400 ημέρες και από εκεί και πέρα ο άνεργος είναι εντελώς απροστάτευτος. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταργηθεί επιδόματα προστασίας, έχουν πάυσει το κατασκευαστικό έργο του οργανισμού και άλλες κοινωνικές παροχές των καταργηθέντων οργανισμών στεγατικής κατοικίας και εστίας. Τώρα, προκειμένου να δημιουργηθούν πλασματικά στοιχεία μέτρησης ανεργίας, αν και σύμφωνα με τις μετρήσεις εργαζόμενος θεωρείται ακόμα και αυτός που δουλεύει μια ώρα, μπαίνει σε ισχύ τώρα το ποινολόγιο των ανέργων. Θα μειώσετε την ανεργία. Πάλι θα εμφανιστείτε σαν Batman, πώς το είπατε τέλος πάντων, Σούπερμαν, που θα έχετε μειώσει την ανεργία. Με μπόλικες περικοκλάδες και με επιχειρήματα που βρίσκονται εκτός πραγματικότητας, αναφέρεστε σε πριμ των εργασιακών συμβούλων, σε καταρτήσεις βιογραφικών, σε θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του ανέργου και φτάνετε στο σημείο που προβλέπετε με τρεις αρνήσεις. Ο εργαζόμενος, ο άνεργος, θα βγαίνει από το Μητρό των Ανέργων. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεστε, στο δεύτερο μέρος του σχεδίου, επιδιώκετε, λέτε, τη μεταστροφή της έμφασης της πολιτικής απασχόλησης της χώρας από παθητικές πολιτικές, χορήγηση επιδομάτων και διευκολύνσεων, σε ενεργητικές πολιτικές, αναβάθμιση δεξιοτήτων, είσοδο στην αγορά εργασίας. Ρωτάμε, μέχρι τώρα αυτό δεν έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Ενεργητικές πολιτικές δεν εφάρμοζαν? Μπορείτε να μας πείτε πόσα δις ευρώ έχουν δοθεί για αυτές τις ενεργητικές πολιτικές? Μπορείτε να τα φέρετε εδώ αυτά τα στοιχεία και να μας τα καταθέσετε, κύριε Υπουργέ? Κάνουμε τις εξής δύο απλές ερωτήσεις. Πόσες θέσεις σταθερής εργασίας έχουν δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία από τα περίφημα και πολυδιαφημισμένα προγράμματα του οργανισμού? Σταθερές θέσεις εργασίας. Να μας πείτε πόσες έχουν δημιουργηθεί. Ποιες είναι οι ρήτρες που έχουν οι επιχειρήσεις για να κρατήσουν έναν εργαζόμενο ύστερα από οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΑΕΔ? Οι απαντήσεις βέβαια πάνω σε αυτά τα ερωτήματα δείχνουν και το σχεδιασμό που επιφυλάσσατε για το ρόλο του οργανισμού. Στο πλαίσιο της γνωστής πλέον ατομικής ευθύνης, καθιστάτε υπεύθυνο τον άνεργο για την κατάσταση της ενεργείας του. Τον θέλετε εργαζόμενο μικρής διάρκειας ή καταρτιζόμενο για 5, 6, 8 μήνες και στη συνέχεια να επιστρέφει στη δεξαμενή της ανεργίας στο πλαίσιο της ανακύκλωσης και της κινητικότητας. Στη βάση αυτή θα του προτείνετε θέσεις που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενό του, θέσεις που θα καλύπτουν μια τρέχουσα ανάγκη χωρίς να δεσμεύεται η επιχείρηση στη διατήρησή τους, θα τον έχουν σε μόνιμη κινητικότητα, θα προτείνετε θέσεις από περιοχή σε περιοχή και από πόλη σε πόλη, προκειμένου βέβαια να βγει εκτός από τα μητρώα ο άνεργος. Η μετατροπή του ΑΕΔ σε μια μεγάλη επιχείρηση ανακύκλωση τις ενεργείες σε συντονισμό με τσεκ και οποιαδήποτε άλλα παράσιτα που σε κάθε περίοδο δημιουργούνται ώστε να τσεπώνουν χρήμα με βάση το κεφάλι του κάθε ανέργου. Αυτό κάνετε σήμερα στον ΟΕΔ. Τα έσοδα του οργανισμού, κύριοι, προέρχονται από τις κρατήσεις των Ιδρώτα και των Μόχθο εκατομμυρίων εργαζομένων, από το μισθό τους. Είναι το πλέγμα προστασίας για κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια μπροστά στο φάσμα της ανεργίας. Η προστασία, τη μακροχρόνια ανεργία, η άμυνα που πρέπει να έχει ένας άνεργος μπροστά στην ακρίβεια, το δικαίωμά του στις διακοπές, στο βιβλίο, στη μητρότητα, το οξυμένο ζήτημα της αστεγίας. Είναι παροχές σε κατασκηνώσεις, στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, στη μαθητεία. Η ρίστο εν παρόδο, οι εργαζόμενοι σπουδαστές των ΕΠΑΣ του ΑΕΔ, κύριε Υπουργέ, με συμβάση μαθητείας, παραμένουν απλήρωτοι από τον Νοέμβριο και δεν έχει καταβληθεί στους δικαιούχους το επίδομα σύντησης και στέγασης. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε αυτή τη θέση. Ούτε ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι λεφτά των εργαζομένων. Είναι ζήτημα ζωτικής ανάγκης για κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια. Το δυνάμωμα για την προστασία των ανέργων και των εργαζομένων. Με το νομοσχέδιο τα αποθεματικά του ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που προέρχονται από την εισφορά υπέρ του Ταμείου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, θα διατίθεται πλέον για αλότριους σκοπούς της ΔΥΠΑ με απόβαση του ΔΣ.
το ύψος των αποθεματικών των δύο καταργημένων οργανισμών εργατικής κατοικίας και εργατικής αστείας ανέρχεται σήμερα στο ύψος των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ελαιλασία των αποθεματικών των εργαζομένων, τα οποία παρακρατήθηκαν για να επιστρέψουν στους ίδιους με τη μορφή στεγαστικής πολιτικής. Η κυβέρνηση όμως θα τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους με τη μορφή της επιδότησης της εργασίας. Θεσπίζεται διαδικασία μίσθωσης προς εκμετάλλευση από ιδιωτικούς φορείς των ακινήτων δομημένων και αδόμητων του ΑΕΔ, που πολλά από αυτά τα ακίνητα αγοράστηκαν με τις εισφορές των εργαζομένων. Μόνο τα προερχόμενα από τον ΤΕΟΣ ΟΕΚ αδόμητα γεωτεμάχια ανέρχονται στα 150 περίπου και διαθέτουν συνολική επιφάνεια 3.800 στρεμάτων. Απέτηση είναι όλα τα ακίνητα του ΑΕΔ να διατεθούν αποκλειστικά για στεγαστική συνδρομή και όχι για αυτούς τους σκοπούς που εσείς ρυθμίζετε μέσα από το νομοσχέδιο. Με τα άρθρα 48, 49, 50 προκαλείται, κύριε Υπουργέ, στο όνομα της εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, χρηματοδοτείται 120 μεγάλες επιχειρήσεις για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό χώρου φύλαξης παιδιών των εργαζομένων. Ορίστε. Ναι, θα τα πείτε μετά. Καθώς και για τη στελέχωση του χώρου με βραφονιμπιοκόμους και βοηθούς ή επαγγελματίες συναφών νοικοκτήτων. Η ρύθμιση αυτή στόχο έχει να απαλλάξει την εργοδοσία από τη διευκόλυνση των μητέρων για την ανατροφή του παιδιού. Η εργαζόμενη μητέρα να είναι διαθέσιμη να εργαστεί όσες ώρες και ημέρες τη βδομάδα και όποτε απαιτούν οι ανάγκες στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Να μπορεί να ανταποκριθεί επί τόπου στα κελεύματα της εργοδοσίας, στα ευέλικτα, εξαντλητικά και ακανόνιστα ωράρια της δεκάωρης και δωδεκάωρης εργάσιμης μέρας που απορριθμίζουν συνολικά τη ζωή της. Επιδιώκεται την ελαχιστοποίηση του χρόνου που δεν θα είναι διαθέσιμη για εργασία λόγω των υποχρεώσεων της μητρότητας. Επί της ουσίας, φτιάχνεται παιδικούς σταθμούς μέσα σε μεγάλες επιχειρήσεις με την κρατική χρηματοδότηση για να λυθούν τα χέρια της εργοδοσίας στην εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, του αντεργατικού πλαισίου που εσείς νομοθετήσατε τελευταία με τον νόμο έκτρωμα, το λεγόμενο νόμο Χατζηδάκη. Το βασικό κίνητρο είναι το όφελος που θα έχουν οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις από την εκμετάλλευση της γυναικείας εργατικής δύναμης και όχι οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των παιδιών, συνολικά προστασίας της οικογένειας. Αυτή η στρατηγική δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη ανάγκη των νέων ζευγαριών για δωρεάν κρατικό δίκτυο βρεφονιπιακών σταθμών, δημιουργική απασχόληση των παιδιών και αμαία στήριξη των ηλικιωμένων και χρόνιων πασχόντων. Για να υλοποιείται απρόσκοπτα αυτή η αντιδραστική πολιτική, καταργείται και μειώνεται τις οποιασδήποτε αντιστάσεις ή φωνές μέσα στο ΔΣ του οργανισμού που θα μπορούσαν να αποκαλύπτουν έως και να μπλοκάρουν αντιεργατικές μεθοδεύσεις. Βγαίνουν εκτός ΔΣ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΑΕΔ, μειώνονται οι εκπρόσωποι των συνδικάτων και δημιουργείται ένα ΔΣ με αμιγώς κυβερνητικά στελέχη και golden boys. Τέλος, κύριε, ο αγώνας για το δικαίωμα στη δουλειά κατά των απολύσεων και της ανεργίας είναι συνδεδεμένος με την πορεία του αγώνα για ριζικές και πολιτικές αλλαγές. Μόνο όταν η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα πάρουν στα χέρια τους την ευθύνη και τα μέσα να καθορίζουν τι και πώς θα αναπτυχθεί, όταν δηλαδή κατακτήσουν τη δική τους εξουσία, μόνο τότε θα αρχίσει η αντίστροφη θετική μέτρηση στο ζήτημα της απασχόλησης της λαϊκής κοινωνικής ευημερίας. Το ΚΚΕ καλεί τις εργατικές λαϊκές οικογένειες να γυρίσουν την πλάτη σε αυτούς που ευθύνονται για την ανεργία, την υποαπασχόληση, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, σε αυτούς που εμπλέκουν τη χώρα μας στους συμπεριλαστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αγωνίζεται για το δικαίωμα όλων στη σταθερή δουλειά, με πλήρη δικαιώματα, κανείς άλλος δεν το λέει πια, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, για ουσιαστική στήριξη των ανέργων με επιδότηση χωρίς προϋποθέσεις για όσο διαρκεί η ανεργία, με αύξηση του υποδόματος ανεργίας, με άλλα πρόσθετα μέτρα στήριξης όπως απαγόρευση των κατασχέσεων για χρέη σε τράπεζες και δημόσιο, διαγραφή τόκων και μέρους του κεφαλαίου, καμιά διακοπή σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλες παροχές που θα επιτρέπουν την αξιοπή διαβίωση. Το νομοσχέδιο αυτό καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά που βασανίζουν τους άνεργους και τις οικογένειές τους. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Δεν είναι βάση για συζήτηση.